φάνηκε και από την τοποθέτηση του ένας από τους λόγους που είναι τόσο δύσκολο το θέμα που δεν αναφέρεται τόσο συχνά είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ καινούργιο. Πάρα πολύ καινούργιο. Από μια άποψη μπορεί να πει βέβαια κανείς ότι από την περίοδο που ανέφερα τώρα έχει περάσει 70-80 χρόνια κτλ. Υπάρχει κάποια βιβλιογραφία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί. Από μια άλλη άποψη, ωστόσο, από την άποψη της πολιτικής θεωρίας, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καινούργιο πράγμα. Το σημειώνει κάπου εν παρόγω η ΆΡΕ, χωρίς να ξέρω πόσο έχει σχολιαστεί, αν έχει σχολιαστεί αρκετά, αλλά λέει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα καινούργιο πολίτευμα. Πριν από αυτό, από την εποχή του Αριστοτέλη ακόμα, έχουμε μια πάρα πολύ σταθερή τυπολογία. Έχουμε έναν κύκλο 6 πολιτευμάτων. Είναι αυτά. Είναι 3 τα καλά και 3 τα κακά τα αντίστοιχά τους. Είναι η μοναρχία, η τυραννία, το κακό αντίστοιχο. Η αριστοκρατία, η ολιγαρχία. Η δημοκρατία, η ευλοκρατία. Και μετά υπάρχει ας πούμε, τα οποία μάλιστα δημιουργούν και έναν κύκλο, ο οποίος είναι ένας φυσικός κύκλος, ο οποίος αντιστοιχεί στη φυσική φθορά των πραγμάτων, στο βιολογικό κόσμο. Είναι ένα κομμάτι του κόσμου όλο αυτό το πράγμα. Και μετά υπάρχει βεβαίως και η πολιτεία, η οποία η μεικτή πολιτεία, το μεικτό πολιτεύμα, που κάνει μια προσπάθεια να αντισταθεί κάπως, να συγκρατήσει λίγο αυτό τον κύκλο το φυσικό των πραγμάτων για να μπορέσει να σταθεί στον χρόνο. Αυτή λοιπόν είναι η τυπολογία που έχουμε, ας πούμε, από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Καντ, μέχρι τον 20ο αιώνα. Και ξαφνικά, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα καινούργιο πολίτευμα. Έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα για το οποίο δεν έχουν μιλήσει ο Αριστοτέλης και ο Καντ. Δεν έχουμε μεγάλους γίγαντες που να πάμε να σταθούμε στους ώμους τους για να πιάσουμε το θέμα. Οι μεγάλοι που έχουμε είναι λιγοστοί. Είναι ένας ο Σέρζ, στον οποίο αναφέρθηκε ο Αντώνης, και η Χάννα Άρεντ είναι μια δεύτερη. Ακόμη χειρότερα, το θέμα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Αν σκεφτούμε ότι το ολοκληρωτικό είναι το απόλυτο, μάλιστα χρειάστηκε να εφεύρουμε τον όρο ολοκληρωτισμός, επειδή υπήρχε ήδη ο όρος απολυταρχία. Δηλαδή, χρειαστήκαμε έναν όρο για κάτι πιο απόλυτο από το απόλυτο. Πώς να μιλήσουμε όμως για το απόλυτο? Το απόλυτο δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να ταξινομηθεί, δεν χωράει στις ταξινομήσεις μας. Εξ ορισμού, το απόλυτο είναι πάντα κάτι το οποίο προσπαθούμε να το φτάσουμε, από το οποίο πάντοτε κάτι περισσεύει. Πάντοτε κάτι μας διαφεύγει. Άρα δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε ψυχρά και δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε ούτε θερμά. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε καλά-καλά. Κανείς δεν διαθέτει αρκετή φαντασία και δεν μπορούμε να το νιώσουμε. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε το βίωμα. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τους επιζώντες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν ότι κανείς δεν τους πίστευε. Ακόμη και τα βίντεο τα οποία γυρίστηκαν από τους Αμερικάνους που τα έχετε δει και εσείς κατά την απελευθέρωση των στρατοπέδων δεν έγιναν πίστευτα και απορούσε πίσω ο κόσμος. Μα τι έκαναν αυτοί, τι φρικτά εγκλήματα πρέπει να έκαναν για να τους αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν τα πίστευε λοιπόν ακόμη και αυτά ο θεατής. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει την κόλαση αυτή επί της γης. Και ακόμη, όπως το περιγράφει μεταξύ άλλων ο Αγκάμπε, οι επιζώντες δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Περιγράφει την κατηγορία του ανθρώπου, του νεκροζώντανου, μεταξύ του νεκρού και του ζωντανού. Και ακόμη, όπως το λέει κάπου η Άρετ, είχαμε να κάνουμε με μια απώλεια ψυχής. Η καταστροφή λοιπόν που συντελέστηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο δεν ήταν μόνο ηλική. Ήταν καταστροφή ενός ολόκληρου κόσμου. Όλη τη παράδοση που προηγήθηκε. Υπόθηκε ότι δεν μπορεί να ξαναγραφτεί ποιήση. Υπόθηκε ότι δεν μπορεί να ξαναγραφτεί φιλοσοφία. Υπόθηκε ότι καταστράφηκε για πάντα η πίστη και η εμπιστοσύνη. Ότι χάθηκε για πάντα η δυνατότητά μας να ξανακάνουμε πραγματική πολιτική. Είναι λογική αυτή η αντίδραση. Και ο Βίτκενστάιν, ας πούμε, θα έλεγε ότι για αυτά που δεν μπορούμε να μιλήσουμε είναι καλύτερα να σιωπούμε. Αλλά αν αυτό το εφαρμόζαμε στην πολιτική, στην τέχνη, στον κοινό μας κόσμο, σε αυτή την περίπτωση, αυτή θα ήταν μια τελική νίκη του ολοκληρωτισμού. Ένας κόσμος ατελείωτης, απόλυτης σιωπής. Με γνώμονα αυτή τη δυσκολία, αυτή την αναμέτρηση με το απόλυτο θα πρέπει να κρίνουμε και τις προσπάθειες που έγιναν για να ασκηθεί κριτική, να αναλυθεί, να καταγραφεί, να οριοθετηθεί, να γίνει αντικείμενο συζήτησης ο ολοκληρωτισμός. Έτσι μπορούμε καλύτερα να κατανοήσουμε την έλλειψη συστηματικότητας, τις ελλείψεις, τις αντιφάσεις, τις παρανοήσεις, τα χάσματα που βρίσκουμε συχνά σχετική βιβλιογραφία. Υπάρχουν βεβαίως και κακοπροαίρετες αναλύσεις, υπάρχει πολεμική,
Αλλά το βασικό είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια της ανθρωπότητας να ξαναμάθει να μιλάει. Αυτό είναι το μέτρο. Αυτή είναι η προσπάθεια και της ΑΡΕ, για την οποία θα επιχειρήσω να πω δύο λόγια σήμερα και έτσι πρέπει να δούμε τη δουλειά της. Είναι μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τη σκέψη, τον λόγο, το πολιτικό, τον κοινό μας κόσμο, όπως θα έλεγε, μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Και μπροστά σε αυτόν τον τοίχο του απόλυτου, ματώνει και αγωνίζεται. Μπορεί κάπου να αδικεί, αλλά τραβάει την προσπάθεια μέχρι τέλους και πολλές είναι οι στιγμές που μπορούμε να νιώσουμε ότι τα καταφέρνουμε. Μέσα σε 20 λεπτά θα σας μιλήσω βέβαια μόνο σε αδρές γραμμές για τη δουλειά αυτή της γυναίκας, κατά πολλούς της μεγαλύτερης γυναίκας φιλοσόφου του 20ου αιώνα, η οποία είναι η πρώτη θεωρητικός στην οποία σκεφτόμαστε όταν συζητάμε την έννοια του ολοκληρωτισμού. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο ολοκληρωτισμός για την ΑΡΕ δεν είναι μία έννοια, είναι βίωμα. Είναι η νεαζιστική θηριωδία, την οποία την είχε ζήσει από κοντά. Είναι τα στρατόπεδα όπου κρατήθηκε. Οι φίλοι της που δολοφονήθηκαν, η παρανομία στην οποία αναγκάστηκε να καταφύγει για ένα χρόνο ολόκληρο, η διωγμή και ο ξεριζωμός. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με τη σπάνια περίπτωση όπου το ζήτημα του ολοκληρωτισμού το πραγματεύεται μια πολιτική θεωρητικός με ιδιαίτερη αφαιρετική ικανότητα και κλασική παιδεία που ταυτόχρονα διαθέτει και την εμπειρία του βίωμα και τη βούληση να βάλει το θέμα της σε ιστορική προοπτική, χωρίς ωστόσο να χάνει από τα μάτια της το συγκεκριμένο, χωρίς να ξεχνά τη θανάσιμη σοβαρότητα του ζητήματος το οποίο πραγματεύεται. Ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της Άρεντ είναι ακριβώς το «Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού». Πούμε δύο λόγια για αυτό το βιβλίο. Στα ελληνικά θα βρείτε τους δύο πρώτους τόμους. Τους έχουμε εδώ, τους έχουμε και κάτω, τον αντισημιτισμό και τον υπεριαλισμό. Τα έχουμε έτσι, από τις εκδόσεις νησίδα και αναμένεται νησίδες μάλλον. Και αναμένεται να κυκλοφορήσει ο τρίτος, που επικεντρώνει στο κίνημα του ολοκληρωτισμού και τον ολοκληρωτισμό στην εξουσία. Η Άρεντ επιχειρεί μια συνολική προσέγγιση του φαινομένου, αναζητεί τις ρίζες του στο παρελθόν, αλλά και τις επιβιώσεις του που απειλούν το μέλλον. Στον αντισημιτισμό αρνείται την απλοϊκή θεωρία ότι οι Εβραίοι ήταν το μαύρο πρόβατο, μια εντελώς τυχαία επιλογή. Διαχωρίζει το προαιώνιο θρησκευτικό μίσος για τους Εβραίους από τον νεωτερικό αντισημιτισμό που θεωρεί ότι έχει ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά αίτια. Επιχειρεί να συνδέσει τη μοίρα του λαού της με τον κοινωνικό και οικονομικό του ρόλο, με την εξέλιξη του καπιταλισμού, την άνοδο του υπεριαλισμού, την παρακμή του έθνους κράτους. Κάνει την υπόθεση εργασίας ότι ιστορικά το βαθύτερο μίσος δεν εκφράζεται προς τους προνομιούχους γενικά, αλλά προς τους προνομιούχους τη στιγμή που δεν εκπληρώνουν πια εμφανή κοινωνική λειτουργία. Και σημειώνει συνακόλουθα ότι το μίσος για τον εβραϊκό λαό φουντώνει τη στιγμή της αφομοίωσης και τη στιγμή που τα έθνη κράτη δεν έχουν πια ανάγκη τα δικά του κεφάλαια, ειδικά σε αντίθεση με την αριστοκρατία και την βασιλεία παλαιότερα, αλλά και ούτε και τον ρόλο υπέρβασης των εθνικών συνόρων που έπαιζαν παλαιότερα οι διάφορες εβραϊκές κοινότητες. Γιατί στην εποχή του υπεριαλισμού αναζητείται πλέον η ολοκληρωτική επικράτηση και όχι μια ειρήνη. Ασχολείται επίσης με το πνευματικό κλίμα της εποχής που προηγείται των δύο παγκοσμίων και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γνωστή υπόθεση Dreyfus. Στην υπόθεση Dreyfus διαφέρεται με μεγάλη καθαρότητα η δύναμη που είχε ο αντισημιτισμός να κινητοποιεί τον όχλο ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Άρεντ, χρειάστηκαν τα καλύτερα στοιχεία του γαλλικού έθνους για να μπορέσει να σταματήσει να μπει ένα φράγμα σε μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από μια απάτη, την απάτη γύρω από τη Διόρυγα του Παναμά, και καταλάγιασε, τελείωσε τελικά ως φάρσα, αφού άρχισε να διοργανωθεί η διεθνής έκθεση στο Παρίσι για να σταματήσουν οι αντιδράσεις, να υπάρξει μια συνένεση κτλ. Στον επόμενο τόμο διακρίνει τον υπεριαλισμό από τις παλαιές αυτοκρατορίες και από την απλή κατάκτηση. Συνδέει άρρηκτα τον υπεριαλισμό με την ανάπτυξη του κεφαλαίου. Η επιδίωξη της απεριόριστης ανάπτυξης του κεφαλαίου είναι αυτή που οδηγεί στην επιδίωξη της απεριόριστης επέκτασης. Κάνει όμως και μια άλλη σημείωση. Ενώ το αρχικό κίνητρο είναι η υποστήριξη της απεριόριστης ανάπτυξης του κεφαλαίου, το οποίο νοείται και ως ισχύς, η επιδίωξη της ισχύως για την ισχύ αυτονομείται σε σημείο που το κόστος της διατήρησης και της επέκτασής της συχνά υπερβαίνει και αποσυνδέεται από τα άμεσα οικονομικά ωφέλη. Συνδέει επίσης το ζήτημα του ρατσισμού με τον υπεριαλισμό και παρακολουθεί την παράλληλη πορεία και μετεξέλιξή του, η οποία είναι διπλή.
ξεκινά από τα πάνω ως μια προσπάθεια της αριστοκρατίας, της ηττημένης αριστοκρατίας, να παρουσιαστεί ως μια διαφορετική φυλή απέναντι, που συνεπώς αξίζει ιδιαίτερα προνόμια, απέναντι στο έθνος κράτος που πνοκύπτει από τη Γαλλική Επανάσταση και τις αντίστοιχες Ασιατικές Επανάστασεις. Αλλά ξεκινά και από τα κάτω, ως μια προσπάθεια των δεκλασέ, των κοινωνικών απορριμμάτων όλων των τάξεων, να συγκροτήσουν μια ταυτότητα. Ο ρατσισμός από τη μια διαιρεί τις κοινωνίες και από την άλλη επιτρέπει αυτή την αδιανόητη συμμαχία ανάμεσα στις ανώτερες τάξεις και σε αυτά τα κατώτερα στοιχεία. Ο τρίτος είναι και ο βαρύτερος τόμος, ο πιο συστηματικός και ολοκληρωμένος, πλήρη στοιχείων σε σημείο που πολλές φορές οι υποσημειώσεις είναι μεγαλύτερες από το κύριο σκήνον. Είναι γεμάτος καλοσχέσεις, αντιφάσεις, κρίσεις, βιαστικές αλληλοκλήρωτες, γιατί κυρίως εδώ είναι που αναμετρέται η ΑΕΠ με τον τείχο του απόλυτου που λέγαμε. Εάν πρέπει να επιλέξουμε οπωσδήποτε ένα χαρακτηρισμό για αυτόν τον τόμο, νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε τουλάχιστον εδώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο εδώ δεν είναι τόσο το πλήθος των στοιχείων, που έχουμε πλέον πολύ πολύ περισσότερα σε σχέση με το 51 και το 66, αλλά η ενοιολόγηση και η προσπάθεια υπέρβασης του ειδικού προς το γενικό. Από την προσπάθεια αυτή προκύπτουν μια σειρά έννοιες και υποθέσεις σε σχέση με τον ολοκληρωτισμό, οι οποίες παραμένουν στον πυρήνα της συζήτησης και σήμερα. Θα αναφέρω λίγο ανάκατα και με τη σειρά που τα θυμάμαι διάφορες τέτοιες έννοιες που χρησιμοποιεί, αναδεικνύει, δημιουργεί η ΑΡΕΤ. Η ουσία του ολοκληρωτισμού για την ΑΡΕΤ είναι ο τρόμος. Για τον ολοκληρωτισμό, ο τρόμος δεν είναι πια απλώς ένα μέσο στο πλαίσιο μιας εργαλειακής λογικής, είναι η ίδια η ουσία του. Η τρομοκρατία επίσης ασκείται στο σύνολο του πληθυσμού, εντελώς αυθαίρετα. Αυτό καταστρέφει ακόμα και το νόημα της αντίστασης, αφού αποσυνδέεται η μοίρα του ατόμου από τη συμπεριφορά του. Ο τρόμος καταστρέφει επίσης τους ενδιάμεσους χώρους, το χώρο μεταξύ των ανθρώπων, που είναι αυτός είναι ο χώρος του πολιτικού, είναι ο χώρος της ελευθερίας. Τους εξατομικεύει, τους αποξενώνει, αλλά και τους συσφίγγει ταυτόχρονα και τους μετατρέπει σε ένα πράγμα απέναντι σε μια αδιαμεσολάβητη εξουσία. Έχουμε λοιπόν ταυτόχρονα μάζα και εξατομίκευση, πλήθος και απομόνωση συνυπάρχουν. Δεν καταστρέφεται η ελευθερία απλώς, αλλά η ίδια η δυνατότητα κίνησης, κάθε περιθώριο πρωτοβουλίας και αυτορμητισμού. Το πρότυπο της ολοκληρωτικής εξουσίας είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και έχουμε να κάνουμε, κατά την άρε, με κοινωνίες στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για την ολοκληρωτική εξουσία, οι άνθρωποι είναι απογυμνωμένοι από ιδιότητες και από το δικαίωμα να έχουν δικαιώματα και είναι απλώς περιττοί. Και οι δύο αυτές έννοιες, η έννοια του απογυμνωμένου απέναντι στην εξουσία ανθρώπου και η έννοια της περιττότητας επανέρχονται σήμερα, ειδικότερα μέσα από τη δουλειά των Αγκάμπεν και Τραβέρσου. Υπάρχει στα ελληνικά ένα σχετικό βιβλίο με κείμενα και των τριών, το «Εμείς οι πρόσφυγες», το οποίο θα σας πρότεινα, ένα από τις εκδόσεις του 21ου. Και ίσως να σας πει κάποια περισσότερα δημοσθένης που έχει ασχοληθεί νομίζω και με τους δύο στοχαστές. Συνεπώς, στο τέλος των απαρχών του ολοκληρωτισμού, βρισκόμαστε με ένα πλήθος ενιών που προσπαθούν να ονομάσουν, να ταξινομήσουν, να αντιμετωπίσουν το απόλυτο. Ωστόσο, το τέλος του βιβλίου είναι μόνο η αρχή. Η Άρη δεν αφιερώνει στο φαινόμενο του ολοκληρωτισμού μόνο ένα βιβλίο, έστω ένα βιβλίο τρίτομο, ένα βιβλίο 900 σελίδων. Στην πραγματικότητα αφιερώνει ένα βιβλίο τέλος το οποίο συνεχίζει να το πραγματεύεται και να το αναδιαπραγματεύεται, να το επισκέπτεται. Στις νέες εκδόσεις έχουμε συμπληρώσεις κτλ. Το συμπληρώνει το 58, το συμπληρώνει στην έκδοση του 66. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το γράφει και το ξαναγράφει στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής της ζωής στην πραγματικότητα. Αλλά ακόμη περισσότερο, στην πραγματικότητα, ολόκληρο το έργο της είναι προσανατολισμένο στο να μπορέσει να θέσει και να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Ένας άλλος σταθμός σε αυτή την πορεία, λοιπόν, σε αυτή τη μεγάλη πορεία που είναι όλο το έργο της ΑΡΕΤ, είναι ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ, βιβλίο που επίσης κυκλοφορεί από τις νησίδες, σε μετάφραση του Βασίλη το Μανά. Για να σας δώσω και μια ορατή έτσι, ένδειξη συνέχειας, εδώ στη γαλλική έκδοση που έχω εγώ, ο ολοκληρωτισμός πηγαίνει μαζί με τον Άιχμαν για ευνόητους λόγους. Είναι μια απόλυτα νόμιμη επιλογή. Λοιπόν, ο Άντολφ Άιχμαν ήταν συνταγματάρχης των SS, επικεφαλής του Γραφείου Εβραϊκών Υποθέσεων της Γκεστάπο και θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες του Ολοκαυτώματος. Το 1960 συλλαμβάνεται και οδηγείται στο Ισραήλ για να δικαστεί. Καλύπτοντας αυτή τη δίκη για τον Αμερικάνικο τύπο,
Η ΑΡΕΤ μας δίνει ακόμη μια πολύ σημαντική έννοια, απαραίτητη για να συμπληρωθεί το πάζλ του ολοκληρωτισμού. Είναι η κοινοτοπία του κακού, που είναι και ο υπότιτλος του βιβλίου. Με αυτή την έννοια, η ΑΡΕΤ επιχειρεί να απαντήσει στο ζήτημα της προέλευσης του κακού στον κόσμο και μάλιστα του ριζικού κακού. Καταπιάνεται με τις ηθικές προϋποθέσεις του ολοκληρωτισμού και κατά κάποιο τρόπο καταπιάνεται και με την ηθική της γραφειοκρατίας. Και προχωράει σε μια αντιστροφή. Το ριζικό κακό δεν είναι μη κανονικό. Είναι απολύτως τρομακτικά κανονικό. Δεν διαπράττεται από τέρατα. Δεν χρειάζονται τέρατα για να γίνουν αυτά τα εγκλήματα. Τα εγκλήματα του ναζισμού διαπράχθηκαν σε μεγάλο βαθμό από φυσιολογικούς, σε πολλά εισαγωγικά βέβαια, ανθρώπους. Υπερβολικά φυσιολογικούς, θα λέγαμε. Για να διαπράξει κανείς το κακό, δεν είναι πάντα αναγκαίο να διαθέτει μια ιδιαίτερη ποιότητα, αλλά είναι αναγκαίο να μην διαθέτει μια συγκεκριμένη ποιότητα, η οποία είναι η κριτική σκέψη. Η ΑΡΕΤ εντυπωσιάστηκε από την κοινοτοπία του Άιχμαν, ενός ανθρώπου χωρίς ιδιαίτερη ευφυΐα, χωρίς φαντασία, χωρίς δική του βούληση, χωρίς αίσθηση πραγματικά προσωπικής ευθύνης. Ο Άιχμαν ήταν απλώς ένας τέλειος, ψυχρός και ευσυνείδητος γραφειοκράτης και κατά τα λοιπά καλός σύζυγος και πατέρας. Κάτι που βλέπουμε και σήμερα σε διάφορους έτσι βασανιστές, σταμάτα που έχουν πιο κοντά μας και που μπορεί τη μία ώρα ας πούμε, να τσακίσουν τον κόσμο και μετά να γυρίζουν σπιτάκι τους κανονικά κτλ. Και ακόμα πολύ περισσότερο στους διάφορους γραφειοκράτες των Βρυξελών, στους κυβερνήτες μας κτλ. Οι οποίοι αποφασίζουν για τον πνιγμό και τον εγκλισμό των προσφύγων στα στρατόπεδα. Δεν έχουν κέρα. Δεν είναι τέρα. Λοιπόν, καταλήγει συνεπώς η ΑΡΕΤ στο εξής ανησυχητικό. Ότι το σπάνιο και εξαιρετικό, το δύσκολο, δεν είναι το κακό, αλλά το καλό. Το καλό είναι αυτό το οποίο χρειάζεται προσπάθεια, προσωπική υπέρβαση και κινητοποίηση των πιο ανθρώπινων από τις ανθρώπινες ικανότητες. Εδώ παίρνουμε μία πρώτη γεύση από τη φιλοσοφία, της ΑΡΕΤ, που είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Στη προσπάθειά της να απαντήσει στο ζήτημα του ολοκληρωτισμού, η ΑΡΕΤ πολύ συχνά δεν κάνει διάκριση ναζισμού και σταλινισμού. Ωστόσο, διακρίνει σαφώς τον μαρξισμό από τον σταλινισμό και δεν θεωρεί ότι ο μαρξισμός ευθύνεται άμεσα για τον σταλινισμό. Επίσης, ενώ θεωρεί ότι η ναζιστική ιδεολογία αποτελεί ρήξη με όλη τη δυτική παράδοση, θεωρεί αντιθέτως ότι ο μαρξισμός είναι το ανώτερο σημείο, η κορύφωση της δυτικής παράδοσης. Καταγίνεται λοιπόν με μια προσπάθεια να εντοπίσει αν υπάρχουν και ποια είναι τα στοιχεία του ολοκληρωτισμού στη μαρξική σκέψη. Τα στοιχεία που επέτρεψαν να χρησιμοποιηθεί αυτή η κορύφωση του δυτικού πολιτισμού από ένα καθεστώς σαν τον σταλινικό ολοκληρωτισμό. Η προσπάθειά της αυτή μένει ανολοκλήρωτη και στην πραγματικότητα την οδηγεί όχι σε μια κριτική της μαρξικής σκέψης, αλλά σε μια κριτική της δυτικής παράδοσης συνολικά. Είναι πολύ δύσκολο να παρουσιάσουμε εδώ το σύνολο της σκέψης της. Με τον καλύτερο τρόπο αποτυπώνεται μάλλον στην ανθρώπινη κατάσταση, την οποία εγώ εδώ την έχω από τις εκδόσεις γνώση, αλλά κυκλοφορεί και από λιγότερες. Σε πολύ αδρές γραμμές, να παρουσιάσουμε κάποια βασικά επιχειρήματα. Η ΑΡΕΤ εντοπίζει στην αφετηρία της δυτικής φιλοσοφίας μια διάκριση μεταξύ β' ακτίβα, ας πούμε της ενεργού ζωής, η οποία περιλαμβάνει τον κόπο, την εργασία, αλλά και την πράξη και την πολιτική, και από την άλλη έχουμε τη β' κοντεμπλατίβα, τη θεωρητική ζωή, την ανατένιση. Με αφετηρία τον πλατωνισμό εντοπίζει μια τάση της δυτικής φιλοσοφίας να υποτιμά τη β' ακτίβα και να την υποτάσσει στη β' κοντεμπλατίβα, στην ενατένιση, στη θεωρητική προσέγγιση. Ασκεί δηλαδή μια κριτική στο μύθο του βασιλιά φιλοσόφου, ο οποίος δια της ενατένισης του κόσμου των ιδεών αντλεί τις αρχές που θα πρέπει να κυριαρχήσουν στο δικό μας, το μεταξύ μας κόσμο. Αυτή την ίδια τάση εντοπίζει βέβαια και στον μαρξισμό, με την κυριαρχία του οικονομικού και του κοινωνικού επί του πολιτικού. Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αφορά κάθε μαρξισμό, αλλά αφορά σίγουρα κάποιους. Κάθε φορά που επικαλούμαστε τους αδύνητους νόμους της ιστορίας και της οικονομίας, αφαιρούμε ή κινδυνεύουμε να αφαιρέσουμε από αυτή την άποψη από τους άλλους, αλλά και από εμάς τους ίδιους, τη βούληση, την πρωτοβουλία, την προσωπική ευθύνη απέναντι στα πράγματα, την ελευθερία τελικά, και πέφτουμε από αυτή την άποψη σε ένα επίπεδο παρόμοιο με του Άιχμαν. Κάνουμε το καθήκον μας. Όπως ορίζεται, απαλού. Λιγότερο ή περισσότερο ευσυνείδητα. Λιγότερο ή περισσότερο ικανά. Ίσως με κάποιες τύψεις, αλλά αναγνωρίζουμε έναν μονόδρομο. Αυτό που προσπαθεί αντιθέτως να υπερασπιστεί η ΑΡΕΤ είναι ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι.
ότι η ιστορία είναι πάντα ανοιχτή και ότι σε τελική ανάλυση γίνεται αυτό που κάνουμε. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι από αυτή την άποψη η φιλοσοφία της Άρετ παραπέμπει σε μια φιλοσοφία της πράξης. Έχει μια συγγένεια από αυτή την άποψη με αναρρισμένο μαξισμό ή με μια περίοδο, ας πούμε, και του Μάξ, με τις θέσεις για το φόρμα, για παράδειγμα, συγκεκριμένα, για παράδειγμα. Διακρίνει επίσης κάποιες σφαίρες ανθρώπινης δραστηριότητας. Τον άνθρωπο animal laborers, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ζωτικές ανάγκες και λειτουργίες αναπαραγωγής του ανθρώπινου όγκου. Αυτή λοιπόν είναι η σφαίρα της ανάγκης. Δίπλα στο animal laborers έχουμε τον homo faber, τον άνθρωπο κατασκευαστή, ο οποίος επιχειρεί να υπερβεί αυτή τη σφαίρα της ανάγκης μέσα από την κατασκευή. Ωστόσο, υπάρχει μια διαλεκτική σχέση και ο homo faber, ο κατασκευαστής, υπηρετεί τελικά το animal laborers, αφού η κατασκευή δύσκολα μπορεί να γίνει νοητή διαχωρισμένη από την κατανάλωση. Συνεπώς, έχουμε ένα κυκλικό σχήμα, το οποίο πάει παραγωγή, κατανάλωση, κατανάλωση, παραγωγή, παραγωγή, κατανάλωση, το οποίο είναι το βασίλειο της αναγκαιότητας. Για να βγούμε από αυτό, η Άρετ προτείνει να στραφούμε στον άνθρωπο ως πολιτικό τον homo politicus. Αυτό μας οδηγεί στον ορισμό της για το πολιτικό, ως σχέση μεταξύ ελεύθερων και ίσων, χωρίς τη μεσολάβηση της βίας, που μέσα από την παρουσία και την επικοινωνία διαμορφώνουν τον κοινό τους κόσμο. Αυτή η επιστροφή στο πολιτικό, με αυτή την έννοια, είναι και το βασικό αντίδοτο στον ολοκληρωτισμό που μας προτείνει η Άρετ. Από τη σκοπιά αυτή, η πορεία της σκέψης της Άρετ μοιάζει αρκετά με την πορεία της σκέψης του Καστοριάδη. Με αφετηρία τον αντισταλινισμό, οδηγείται σε μια κριτική του μαρξισμού που την οδηγεί σε μια δημοκρατική κριτική της δυτικής παράδοσης συνολικότερα για να εκβάλει κάποτε τελικά και στα συμβούλια. Σε μια ριζοσπαστική δημοκρατία, λοιπόν. Έχουν γίνει προσπάθειες να ερμηνευτεί διαφορετικά η Άρετ, χαρακτηριστικά ακόμη και ως ρεπουμπλικαρχική σκέψη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι στέκει πολύ καλά αυτό το ερμηνευτικό σχήμα. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο ρεπουμπλικανισμός αναφέρεται στο μεικτό πολίτευμα. Στον Πλάτωνα που βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής της και στη ρωμαϊκή αρχικά εμπειρία διαμεσολάβησης και εξισορρόπησης. Η σκέψη της Άρετ έχει κατηγορηθεί επίσης ως χλωμός φιλελευθερισμός λόγω της σημασίας που δίνει στο πρόσωπο. Είναι όμως δύσκολο να συνυπάρξει αυτός ο φιλελευθερισμός με το ρωμαλαίο ρεπουμπλικανισμό που θέλουν να δουν άλλοι ερμηνευτές της Άρετ. Νομίζω αντιθέτως ότι η θεωρία της Άρετ είναι μια δημοκρατική θεωρία, αναφέρεται στην εμπειρία της αρχαίας πόλεως, με την οποία θεωρεί ότι έρχεται σε ρήξη η δυτική παράδοση από τον Πλάτωνα και μετά, αναφέρεται στη Ρόζα Λούξεμπουργκ και αναφέρεται στα συμβούλια της Σούμπλικης Επανάστασης, τουλάχιστον ως εμπειρίες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως αφετηρία και υπόδειγμα για πιο σύνθετα συστήματα. Συνεπώς, οι διάφορες αντιφάσεις της μπορούν ίσως να ενοποιηθούν καλύτερα από μια μάλλον ελευθεριακή σκοπιά. Και η κριτική της στον ολοκληρωτισμό είναι κατά κύριο λόγο μια δημοκρατική κριτική και όχι αντικομμουνισμός. Αυτή η κριτική βεβαίως, ενώ είναι αναγκαία και αυτό το όραμα, ενώ εμπνέει από την Αθήνα μέχρι τη Μαδρίτη, μέχρι το Παρίσι, πέρσι, ας πούμε, δεν μας δίνουν όλα τα προβλήματα. Παραμένει το ζήτημα του πώς να φτάσουμε και εκεί. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε πάλι στην αφετηρία. Γιατί στην αφετηρία της η κομμουνιστική παράδοση, στην αφετηρία μάλλον της κομμουνιστικής παράδοσης, βρίσκεται ακριβώς στη ριζοσπαστική δημοκρατία. Η κοινωνία των ελεύθερα συνεταιριζόμενων παραγωγών, η φεντεραλιστική και δημοκρατική παρακαταθήκη της κομμούνας, η εμπειρία των συμβουλίων στο ξεκίνημα της ίδιας της Επανάστασης. Συνεπώς, η Άρετ έχει δίκιο στο κλείσιμο του ολοκληρωτισμού να μας καλεί σε μια νέα αρχή, αλλά χωρίς τη μελέτη του συγκεκριμένου, η νέα αρχή κινδυνεύει να έχει την παλαιά κατάληξη. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία από τη σκοπιά της ελευθερίας και όχι από τη σκοπιά της παράδοσης ή της ωρεοποίησης, η προσπάθεια που κάνουμε φέτος στην κομμούνα και η εκδοτική προσπάθεια. Να μελετήσουμε συγκεκριμένα την Οκτωβριανή, αντί να την απορρίψουμε απλώς ως εκδοχή θεμελιωδών σφαλμάτων ή ως αποτέλεσμα μίας και μόνο κομικής επιλογής. Μπορούμε όμως να κρατήσουμε πολλά από την κριτική της Άρετ. Μπορούμε να κρατήσουμε μερικά πράγματα για τα οποία δεν προλάβαμε να μιλήσουμε, την ενδεχομενικότητα της ιστορίας και τη δυνατότητα μιας νέας αρχής, όπως περνάει από την έννοια της γεννήσεως και σε αντιδιαστολή με το είναι προς θάνατου του Χάιντεγκερ. Την έννοια της συγχώρεσης που και αυτή σπάει την αλυσίδα της αιτιότητας και μας επιτρέπει μια νέα αρχή. Την αγάπη για τον κόσμο, amor mundi, σε αντιδιαστολή με την αγάπη για τον Θεό, με ό,τι συμβολίζει αυτή η νέα ιεράρχηση. Και μπορούμε να κρατήσουμε και πράγματα για τα οποία μιλήσαμε λίγο. Τη μορφή του Άιχμαν και την κοινοτοπία του κακού, την προειδοποίηση για τα αποτελέσματα της ποταγής του πολιτικού στους λεγόμενους φυσικούς ή ιστορικούς και οικονομικούς νόμους, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ως κάτι παραπάνω από τυχαίο γεγονός, ως υπόδειγμα ενός τρόπου οργάνωσης εξουσίας, όλα στοιχεία του ολοκληρωτισμού που δεν εξαλείφθηκαν με την ήττα του ναζισμού και του σταλινισμού, αλλά επιβιώνουν και μας απειλούν και σήμερα. Αλλά για το σήμερα θα σας πει περισσότερα ο δημοσιογράφος.